Λοιπόν, όσοι έχουν την τύχη να έρθουν σε ομιλίες του κοινωνικού εργαστηρίου, θα ίσως θα έχουν προσέξει ότι έχουν δύο κοινά χαρακτηριστικά όμως. Η μία είναι ότι προσεγγίζουν την πολιτική έμεσα, λοξά, και το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι δεν συμπαθούν την επικαιρότητα, ούτε ακόμα και τη συγκυρία. Σήμερα μάλλον θα κάνουμε μια εξαίρεση και ως προς την προσέγγιση και ως προς την θεματολογία. Αλλά μάλλον αυτή η εξαίρεση είναι με την πρώτη ματιά. Για τρεις λόγους. Το πρώτο λόγος είναι ότι το θέμα μας ενδιαφέρει από παλιά. Είναι η συζήτηση του 2006 με τον Μπουτάν για το ψηφιακό καπιταλισμό. Όχι, είναι και το Χάινριχ και το Μπουτάν. Α, ναι, μπράβο. Και το Μίλτον. Ναι. Έγινε και με τον Μπουτάν. Και μετά πρίξη τον Οκτώβριο με τον Γιώργο Παπα-Νικολάου για την ομότιμη παραγωγή. Το δεύτερο είναι ότι το ίδιο το θέμα προσφέρεται. Δηλαδή, στα Wikileaks, ας πούμε το ασύνταχτο πλήθος των hackers συναντήθηκε άτυπα, απρόσμενα, τέλος πάντων, με τη μυστική τακτική του κράτους. Σκοπός τους είναι η αλήθεια. Τώρα το επόμενο, να πούμε κάτι για τον τίτλο. Σχετικές εχθρότητες, εικονικοί αντάρτες και μυστικά του κράτους. Τώρα, εικονικοί αντάρτες σε αντίθεση με τον κλασικό αντάρτη, ο οποίος είναι δεμένος στο χώρο, σε περιορισμένη κίνηση και σε σχέση απόλυτης εχθρότητας με το κράτος. Ενώ στην περίπτωση του εικονικού αντάρτη, όπως είναι η hacker, έχουμε μια σχέση η οποία μάλλον είναι επιθετικής νομαδικότητας, η οποία σχετίζεται με μια κινητικότητα και μια σάφεια και μια σάφεια τέλος πάντων και μια στάθεια στην κίνηση, στις απόψεις, ιδέες και στο τι παράγει, στα αποτελέσματα. Τώρα και σχέση με τα αποτελέσματα. Όπως ο Μπρεζίνσκι, είναι αφήσιμο. Ο Μπρεζίνσκι είπε προχθές ότι το κράτος θα συνεχίσει να κάνει τη δουλειά του. Από την άλλη μεριά έχουμε την ίδια την πρόθεση του Ασάντζ, ο οποίος ήθελε να κάνει το κράτος να γίνει παρανοϊκό, προκειμένου να προφυλάξει τα μυστικά του. Θα δείξει. Πάντως, το όλο πράγμα μας ενδιαφέρει, και αυτό σχετίζεται με ένα τίτλο που έχει το περιοδικό Times, που λέει σε σχέση με τα Wikileaks, Do you want to know the truth? Το ζήτημα για μας δεν είναι η ίδια αλήθεια, αλλά αυτή η επιθυμία για γνώση, αυτή η πνευματικότητα του κόσμου. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τα Wikileaks. Θα ξεκινήσει ο Αστέρης ο Μασούρας, ο οποίος είναι δικτυακός reporter στο site globalvoices.org και ο Χατζόπουλος, ο οποίος είναι είναι ερευνητής και έχει σχέση με τον blog The Republic. Ο Πάβος. Ένα γέννημα της νέας πραγματικότητας του διαδικτύου, το οποίο πολλές φορές το φοβόμαστε, μας τρομάζει, το χρησιμοποιούμε όμως τελικά όλοι σε τέτοιους δοκιμάτων. Έχουμε συνηθίσει να μιλάμε κυρίως για την εμπόρηση των δικών μας δεδομένων, των προσωπικών μας δεδομένων, σε διάφορες εταιρείες όπως είναι η Google, το Facebook, με αντάλλαγμα δωρεάν υπηρεσίες. Υπάρχει μια διαρκή συζήτηση για τους φόβους των πολιτών διεθνώς για το τι μπορεί να συμβεί με αυτά τα δεδομένα, αλλά με το Wikileaks για πρώτη φορά βλέπουμε να αρχίσουν να φοβούνται και οι κυβερνήσεις. Το γνωστό ρητό από την ταινία Before Vendetta, ότι δεν πρέπει να φοβούνται οι άνθρωποι τις κυβερνήσεις, αλλά το αντίστροφο, αρχίζει και ισχύει. Και το Wikileaks είναι μόνο μια διαχμή του δόρατος, ας πούμε, αυτής της τάσης. Δηλαδή τη δημοσίευση μέσα του νέου διαδικτύου στο κοινωνικό δίκτυο αλλά και από παραδοσιακά μέσα κρατικών μυστικών, απόψεων διπλωματών, εγγράφων τα οποία χαρακτηρίζουν τρέχουσες διπλωματικές υποθέσεις και ακόμα και εταιρικές υποθέσεις, όπως δούμε παρακάτω. Και αυτή είναι μια διαδικασία η οποία εν τέλει στηρίζεται από πολίτες. Το Wikileaks ιδρύθηκε θα πω λίγο μερικά πράγματα συσταγωγικά για την ιστορία του Wikileaks. Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2007 από Κινέζους αντιφρονούντες, hackers, τεχνοκράτες και δημοσιογράφους, προκειμένου να παρέχει
ανεξάρτητη πληροφόρηση για το, για το πώς λειτουργούν οι κυβερνήσεις. Το σλόγγαν του Wikileaks είναι «Ανοίγουμε κυβερνήσεις». Το οποίο βέβαια στην συνέχεια επεκτάθηκε για να σημαίνει ότι ανοίγουμε και επιχειρήσεις, γιατί ασχολήθηκε με επιχειρήσεις του Wikileaks. Και εδώ βλέπουμε κάποια από τα κομβικά σημεία στην ιστορία του. Το 2008 δημοσίευσε κάποια έγγραφα της αίρεσης της αντολογίας, η οποία γενικώς στο διαδίκτυο έχει πολύ ισχυρή παρουσία και δεν αστείευεται με αυτούς που κοντράρονται μαζί της. Η Σαϊντολογία τα έβαλε με το Wikileaks, το απείλησε το Wikileaks δικαστικά, φυσικά δεν μπορούσαν να τους δουν τι είναι. Και το Wikileaks συνέχισε να δημοσιεύει κι άλλα από τους Σαϊντολόγους. Ήταν από τις λίγες οργανώσεις που τα έβαλαν με τη Σαϊντολογία. Και γι' αυτό κέρδισε και την συμπάθεια της οργάνωσης Ανώνυμους. Θα πούμε περισσότερο γι' αυτό παρακάτω. Το 2008, πάλι το Σεπτέμβριο, δημοσίευσε τα email της Sarah Palin, η οποία ήταν υποψήφια για τις εκλογές με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Και έκτοτε η Sarah Palin τα κυνηγάει. Το 2009 είχαμε την διάσκεψη κορυφής στην Κοπενχάγη για την κλιματική αλλαγή, όπου το Wikileaks δημοσίευσε το κείμενο της συμφωνίας πριν ακόμα αυτό παραδοθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στην Κοπενχάγη είχαμε ένα ολόκληρο κίνημα πολιτών που ασχολούνταν, πήγε εκεί, είχαμε μάχες στον δρόμο, είχαμε συλλήψεις και κέντρινγκ διαδηλωτών. Και το Wikileaks ουσιαστικά αποτέλεσε ένα μέρος της ελεύθερης ενημέρωσης για το ζήτημα, γιατί ως γνωστόν οι διαπραγματεύσεις σε αυτές τις διασκέψεις γίνονται κάτω μακριά από τα φόρτα της δημοσιότητας. Νομίζω μάλιστα ότι το κείμενο αυτό όταν παραδόθηκε στη δημοσιότητα έγιναν κάποιες αλλαγές στη συνέχεια από τις κυβερνήσεις. Εν πάση περιπτώσει δεν επιτέθηκε μια συμφωνία, ήταν μια αποτυχία η Κοπεχάγη. Το 2009 επίσης είχαμε το λεγόμενο Climate Gate, όταν το Wikileaks δημοσίευσε κείμενα που δείχναν ότι κάποιοι επιστήμονες που ασχολούνται με την κλιματική αλλαγή είχαν αλλάξει κάποια νούμερα για να κάνουν τα δεδομένα να φαίνονται πιο ελκυστικά ως προς την υπόθεση της κλιματικής αλλαγής. Αυτή η αποκάλυψη έβλαψε το κίνημα το οικολογικό κατά της κλιματικής αλλαγής, αλλά έδειξε ότι δεν παίρνει θέση, ότι το Wikileaks δεν παίρνει θέση σε κάποια ζητήματα. Δηλαδή, από τη μια μεριά βοηθάει το οικολογικό κίνημα, από την άλλη μεριά αποκαλύπτει τους ψεύτες, εν πάση περιπτώσει. Και φυσικά αυτό δεν αφορούσε το σύνολο των δεδομένων για την κλιματική αλλαγή, παρά μόνο τους συγκεκριμένους επιστήμονες οι οποίοι πλαστογράφησαν τα δεδομένα. Το 2010 είχαμε την πρώτη διάσημη δημοσίευση δεδομένων από το Ιράκ. Ήταν ένα βίντεο, το λεγόμενο collateral murder, θα το δείξει ο Παύλος μετά. Λοιπόν, το οποίο αποτέλεσε και το πρώτο κομμάτι του puzzle από τον ολιμαχδό αποκαλύψεων και δεδομένων που ξεκίνησαν και συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Ο άνθρωπος που βλέπετε δεξιά στη φωτογραφία είναι ο Bradley Manning, είναι ένας 23χρονος Αμερικάνος στρατιώτης, ο οποίος βρέθηκε στην κατοχή του, ή μάλλον απέκτησε πρόσβαση σε δεδομένα του νέου δικτύου πληροφοριών των Αμερικάνικων μυστικών υπηρεσιών του στρατού, το ενωπημένο δίκτυο που φτιάχτηκε μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Και όπως ο ίδιος είχε εκμυστηρευτεί σε έναν hacker που τελικά τον πρόδωσε στις Αμερικάνικες αρχές, ήθελε να ενημερώσει τον κόσμο για το τι συμβαίνει και να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα εγκλήματα των ΗΠΑ στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν και αλλού. Το παλικάρι έβαλε τα έγγραφα, τουλάχιστον έτσι λέγεται ότι συνέβη, ο ίδιος δημιουργήθηκε το hacker, έβαλε τα έγγραφα αυτά σε ένα CD στο οποίο έγραψε πάνω Lady Gaga και ο ίδιος λέει τα έστειλε στο Wikileaks. Το Wikileaks αρνείται ότι παρέλαβε οποιαδήποτε δεδομένα από αυτόν τον άνθρωπο για να μην τον εμπλέξει κιόλας. Αυτή είναι μια πάγια πρακτική του Wikileaks, δηλαδή προστατεί τις πηγές του. Δεν λέει ποτέ ποιοι είναι αυτοί που του στείλαν τα δεδομένα. Και κάποιους μήνες μετά ο Manning συνελήφθη στο Κουβέιτ, όπου και κρατείται, μάλλον δεν ξέρουμε που κρατείται αυτή τη στιγμή, η κλασική πρακτική των Αμερικανικών αρχών όταν συλλαμβάνουν για τέτοια ζητήματα κόσμο να τον εξαφανίζουν. Ακούγεται ότι βασανίζεται τώρα τελευταία. Δηλαδή, ακούστηκε ότι οι άνθρωποι που την επισκέφτηκαν δεν είμαι σίγουρος που είναι ακριβώς. Νομίζω ότι δεν είναι στο κουβέιτ ακόμα. Σήμερα έχει.
Guardian καινούργια ανακοίνωση γι' αυτό, ότι είναι σε απομόνωση. Είναι σε απομόνωση. Και ότι υφίσταται μορφές και σωματικού και ψυχικού βασανισμού ουσιαστικά. Δηλαδή ότι το πάνε για εξόδους. Κατ' ουσία αυτό που συμβαίνει είναι ότι ένας άνθρωπος μόνος του σηκώνει το βάρος των αποκαλύψεων αυτών. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι είναι ο Μάνι που έβαλε αυτά τα δεδομένα, γιατί υπάρχει μια σύνδεση ιστορική, χρονική ανάμεσα στις αποκαλύψεις. Στη συνέχεια του έτους είχαμε σε ρηπές τρία μεγάλα πακέτα αποκαλύψεων. Ένα ήταν για το Αφγανιστάν τον Ιούλιο του 2010 το καλοκαίρι, με 92.000 έγγραφα που ήταν ουσιαστικά στρατιωτικά ανακοινοθέντα επικοινωνίες από μονάδες στο Αφγανιστάν, από πράκτορες της CIA και από διάφορους. Όχι διαβαθμισμένα σε επίπεδο top secret, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, κρατήθηκαν κάποια έγγραφα τα οποία είχαν διαβάθμιση top secret και τα οποία έλεγε το Wikileaks ότι θα τα βγάλει μετά. Αυτά τα έγγραφα περιέγραφαν πολύ γλαφυρά και ταυτόχρονα πολύ λιτά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν οι Αμερικάνικες στρατηγικές δυνάμεις του Αφγανιστάν. Δηλαδή, τα περιστατικά στα οποία σκοτώνονταν πολίτες Αφγανοί, όπου υπήρχαν ενέδρες και σκοτώνονταν Αμερικάνοι στρατιωτικοί, αλλά και επίσης και επιχειρήσεις στον ΙΠΑ στο Αφγανιστάν από πράκτορες πεδίου, οι οποίες βέβαια ελέγχονται, δεν μπορούμε να ξέρουμε σαν σίγουρα. Είναι μια εικόνα που παρουσιάζουν οι Αμερικάνοι για τις επιχειρήσεις του Αφγανιστάν μεταξύ τους. Δηλαδή, οι πράκτορες πεδίου και οι στρατιωτικοί στο Αφγανιστάν στο Υπουργείο Αμήνης. Αυτό είναι και μια διάσταση την οποία πρέπει να κρατάμε πάντα υπόψη όταν έχουμε να κάνουμε με αυτές τις αποκαλύψεις, ότι κρατάμε και μια πισινή. Δηλαδή, μπορεί οι πράκτορες να είπαν ψέματα στο State Department, στο Υπουργείο Αμήνης. Μπορεί οι στρατιωτικοί να κρύψουν μεταξύ τους κάποιες πληροφορίες. Δεν είναι σίγουρο απόλυτα ποτέ για κάποιο συγκεκριμένο τηλεγράφημα αν ισχύει. Ελέγχεται, ας πούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σχηματίζουμε κάποια εικόνα. Στο Ιράκ επίσης, για το Ιράκ επίσης, η μεγαλύτερη σε μέγεθος και άμεση απελευθέρωση εγγράφων έγινε τον περασμένο Οκτώβριο, με 400.000 έγγραφα τα οποία διανεμήθηκαν σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα δείξω παρακάτω σε ποια μέσα αναλυτικά διανεμήθηκαν αυτά τα τρία τελευταία leaks. Και τον Οκτώβριο είχαμε το Cablegate το λεγόμενο, το οποίο το ονόμασαν έτσι τα ίδια τα Wikileaks, κατά τη στοιχεία με το γνωστό Watergate, για να δώσουν περισσότερη δημοσιότητα στο ζήτημα, και στο οποίο 250.000 έγγραφα βγαίνουν στη δημοσιότητα, δημοσιεύονται σταδιακά, με ρυθμό χελώνας, θα έλεγα. Από τότε που άρχισαν να δημοσιεύονται τα έγγραφα του State Department, το τρίτο πακέτο δηλαδή, το Cablegate, έχει γίνει ένας χαμός από διπλωματικές κόντρες και από επιθέσεις είτε ψηφιακές είτε μέσω του τύπου στα Wikileaks, και ο ίδιος ο Assange παραδόθηκε στις Βρετανικές αρχές τώρα το Δεκέμβρη, όπου και υποτίθεται για υπόθεση βιασμού στη Σουηδία μετά από διεθνές ένταλμα από εξέρωση Interpol. Το ένταλμά του, η εγγύηση για να θεθεί ελεύθερος ορίστηκε στα 350.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι ένας οποιοσδήποτε τυχαίος ύποπτος για βιασμό δεν θα είχε αυτή την τύχη από την Interpol. Είναι μια διάσταση και αυτή που λαμβάνει υπόψη. Αυτός είναι ο Ασάντζος Πομάλης. Είναι Αυστραλός. Είναι ιδρυτής του Wikileaks. Ορίστε. Είναι ο ιδρυτής, ο spokesman, αυτός που ξέρουμε προς τα έξω. Κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί 2-3 άτομα μόνο από το Wikileaks. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι όλοι οι υπόλοιποι. Ο Assange μέχρι τώρα μετακινούνται από χώρα σε χώρα. Και από Μπαγκάκη σε Μπαγκάκη. Και από Μπαγκάκη σε Μπαγκάκη. Ναι, και όχι, έχει υποστηρικτές. Δηλαδή και τώρα στη Βρετανία που αφέθηκε ελεύθερος. Πλήρωσε όλη το. Είναι στην έπαυλη ενός δημοσιογράφου του Frontline Club. Δηλαδή έχει υποστηρικτές. Για να τον. Ναι. Δεν είπε ότι είναι φτωχός, αλλά ότι για να. Ναι, καλά συμφωνείτε. Υπήρχε και μια θυμολογία ότι το κυνηγούσαν για να το σκοτώσουν. Γενικά υπήρχαν πολιτικοί οι οποίοι ζήτησαν την δολοφονία του. Θα τα δούμε αυτά παρακάτω. Αυτά είναι τα τρία μεγάλα πακέτα. Ετυμολογία μα, δεν είναι τίποτα. Α, συγγνώμη, ναι. Λοιπόν, το Wiki είναι. Χαμανέζικη λύση. Λοιπόν, και. Τι σημαίνει, τι μάθαμε. Γρήγορα, γρήγορα.
Η λέξη Wiki χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από προγραμματιστές για να φτιάξουν σελίδες, ιστοσελίδες, οι οποίες μπορεί να τις επεξεργαστεί ο καθένας. Δηλαδή δημιούργησαν σελίδες στις οποίες με την αρχική αντίληψη του δημιουργού του παγκόσμιου ιστού, του Tim Berners-Lee, μπορούσαν να είναι όχι απλά read-only, αλλά να τις γράφουν κιόλας. Read-write. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος έβλεπε ένα λάθος σε μια σελίδα που μιλούσε για ένα θέμα, μπορούσε να την επεξεργαστεί, να προσθέσει πράγματα, να αφαιρέσει, ακόμα και να τη σβήσει. Και αυτή η τεχνολογία, η πολύ απλή, για να δημιουργηθεί, εν πάση περιπτώσει, έχει αλλάξει τελείως το παγκόσμιο ιστό. Ξέρουμε όλη τη Wikipedia, η οποία και αυτή βασίζεται σε αυτή την αντίληψη περί γράφων. Τώρα, βέβαια, για το Wikileaks ισχύει κάτι το παράξενο. Δεν είναι ακριβώς Wiki, και το λέει και ο ίδιος ο ιδρυτής της Wikipedia. Αλλά ίσως αξιοποίησαν το όνομα Wiki για να δώσουν μεγαλύτερη διάσταση στο ότι εσείς μας δίνετε τα έγγραφα. Πάντως έχει κολλήσει όλους.